Φιλιππινέζοι παίρνουν το ferry boat για να ταξιδέψουν από το Σέμπου στο Τακλομπάν. Θέλουν να δουν με τα ίδια τους τα μάτια αν είναι καλά οι οικογένειές τους. Με τις τηλεπικοινωνίες να έχουν καταρρεύσει, σε πολλές περιπτώσεις αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να το διαπιστώσουν. Κοιμήθηκα ίσως μόνο 2 ώρες, σκεφτόμουν συνέχεια τι συνέβη, τι συμβαίνει στην οικογένειά μου, στους συγγενείς μου, σε ολόκληρη την πόλη Τακλομπάν και συνολικά την επαρχία Λέιτε. Ο Ραμών, όπως πολλοί συμπατριώτες του, εργάζεται στο εξωτερικό. Του πήρε 3 ημέρες για να ταξιδέψει στις Φιλιππίνες από την Σαουδική Αραβία, αλλά αυτό ήταν το εύκολο κομμάτι της διαδρομής. Πιο δύσκολη αποδεικνύεται η προσέγγιση στις πληγείσες περιοχές για να βρει την γυναίκα του και τα 5 παιδιά τους. Χρειάστηκαν 4 ώρες αναζήτησης μέσα σε ένα ισοπεδωμένο τοπίο για να καταφέρει να φτάσει στο σημείο που κάποτε βρισκόταν το σπίτι του. Για καλή του τύχη όλοι είναι καλά. Οι 3 γοι του, οι 2 κόρες του, η σύζυγός του. Κόντρα στον νόμο των πιθανοτήτων, ολόκληρη η οικογένεια έχει επιζήσει. Αλλά ο αγώνας για την επιβίωση σε μια περιοχή όπου πλέον δεν υπάρχουν φαγητό, νερό, στέγη και φάρμακα έχει μόλις αρχίσει.